Μετά το τέλος του MasterChef Junior που ανέδειξε νικήτρια τη Λίλιαν, ο πατέρας της Μαργαρίτας που ήρθε δεύτερη στο διαγωνισμό μίλησε στην κάμερα της πρωινής μελέτης και το Σπύρο Σιγούρο, λέγοντας πως το φαγητό της μικρής άξιζε μεγαλύτερη βαθμολογία. Πιστεύω ότι το κάθε παιδί κατά 90% πήρε αυτό που του άξιζε. Τώρα, αν έπρεπε να πάρει 2 βαθμούς παραπάνω ή 2 βαθμούς λιγότερο. Σε κάποια... Να πάρει περισσότερους βαθμούς η Μαργαρίτα στο τελικό. Εγώ πιστεύω ότι στο τελικό θα έπρεπε να έχει πάρει 2 βαθμούς παραπάνω. 2 με 3 βαθμούς θα έβλεπα. 8 Μαργαρίτα. Μαργαρίτα, έχεις κάνει ένα πολύ καλό πιάτο. Αυτό που έλειψε σε μένα ήταν λίγο αλάτι. Πάντα σκυνηγάζουμε το αλάτι, πρέπει λίγο να το βελτιώσεις αυτό. Θα ήθελα τη σάλτσα σου λίγο πιο δεμένη. Και ίσως λίγο λιγότερο μαγείρεμα στα υλικά σου γενικότερα για να θυμίζει περισσότερο ένα stir fry παρά ένα πιο μαγειρευτό φαγητό. Σύμφωνα με τον πατέρα της Μαργαρίτας, το φαγητό της μικρής σεφ αδικήθηκε βαθμολογικά και πιο συγκεκριμένα από τον Γιάννη Λουκάκο, που όπως μας λέει ήταν παραπάνω αυστηρός από ό,τι έπρεπε. Τώρα η Μαργαρίτα θα μπορούσε στο θέμα του φαγητού, στο πιάτο που έκανε, να είχε πάρει 2 μονάδες παραπάνω ή 3, γιατί δεν θεωρώ ότι ήταν υποδιέστερο το πιάτο της από τη Λίλια. Να δίκησε λιγάκι, ο κύριος Λουκάκος. Ναι. Νομίζω ήταν λίγο αυστηρός. Παραπάνω αυστηρός από ό,τι έπρεπε. 7. Μαργαρίτα, μου έχεις κάνει ένα πολύ ωραίο γλυκό. Απλά ήθελα να σου επισημάνω 2-3 σημεία στα οποία θα μπορούσε να τα έχεις πάει λίγο καλύτερα. Η Μαρία Πεκατόρου παίρνει θέση στα λεγόμενα του πατέρα της μικρής, τονίζοντας πως ο Γιάννης Λουκάκος έκανε τη δουλειά του με τον καλύτερο τρόπο. Μήπως είχε πολλές απαιτήσεις από τα παιδιά? Όχι. Δεν είχε ακριβώς τις ίδιες απαιτήσεις που είχαν οι άλλοι. Απλά όσο προχώραγαν τα επεισόδια, μεγάλωναν λίγο οι απαιτήσεις γιατί έπρεπε να κρυφθεί ποια παιδιά θα προχωρήσουν και ποια όχι. Ποτέ δεν πίεσε κανένα παιδί και τα παιδιά ίσα ίσα που εγώ είδα ότι όλα τον αγάπησαν τον Γιάννη όπως αγάπησαν και το Λευτέρη και το Δημήτρη. Και το συμβουλευόντουσαν και τον άκουγαν. Να σου πω, ο Άκης πώς φαίνεται? Πολύ καλά. Σ' αρέσει σαν μάγειρας ή σαν άντρας? Σαν άντρας. Σ' αρέσει. Για 12 χρόνια δεν μπορεί να πει, δεν είπα να τα φτιάξετε. Ο Άκης είναι φίλος μου. Είμαστε φίλοι. Και κάναμε και συμφωνία. Ο πατέρας της Μαργαρίτας εξέφρασε και το παράπονό του για τον Γιώργο Λιάγκα, σχολιάζοντας την ερώτηση που έκανε ο παρουσιαστής στην νικήτρια του MasterChef για το αν της αρέσει σαν άντρας ο Άκης Πετρετζίκης. Δεν ξέρω αν είδατε τη Λίλιαν που εμφανίστηκε στο πρωινό μου, όταν ο Γιώργος Λιάγκας τη ρώτησε αν της αρέσει ο Άκης σαν σεφ ή σαν άντρας. Ένα τέτοιο σχόλιο θα σε ενοχλούσε να το ακούγατε για την μια τέτοια ερώτηση? Θα σε ενοχλούσε να την έκανες παρουσιαστή στην κόρη σας? Κοιτάξτε, αν το είπε χαριτολογώντας και ανάλογα με τι, δεν το είδα, δεν είδα το επεισόδιο, εμένα δεν θα μου άρεσε καθόλου αυτό, αλλά εάν το είπε χαριτολογώντας και με αστειευόμενος και με όλη την έννοια του αστείου, δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα αυτό. Τι σχολιάζει για αυτή τη δήλωση η Μαρία Μπεκατόρου? Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω τώρα τι έχει πει ο μπαμπάς της Μαργαρίτας. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν κακό ο Γιώργος Λιάγκας να κάνει αυτή την ερώτηση. Δεν νομίζω για να είναι ωραία η στιγμή εκείνη. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο κίνητρο. Ότι πάνω στη κουβέντα για να κάνει χιούμορ. Όλοι θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Για να νιώσουν και πιο άνετα τα παιδιά. Ναι, όλοι θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Ο καθένας έχει την άποψή του, πιστεύω. Λίλιαν, έχεις κερδίσει τον τίτλο του πρώτου Έλληνα Junior MasterChef. Νίκησε η Λίλιαν, στεναχωριέμαι μέσα μου λιγάκι, εντάξει. Έσωσε την πήγη και δεν είπε το νερό, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει, τουλάχιστον έφτασα. Το παιδί έμεινε δυσαρεστημένο από το αποτέλεσμα, αν στεναχωρέθηκε λιγάκι ανθρώπινα. Στεναχωρέθηκε στο φυσιολογικά, δεν στεναχωρέθηκε παραπάνω. Το είδατε και στο τελικό ότι το παιδί φέρθηκε με άψογα και με την καρδιά του, τα συγχαρητήριά του. Ήταν σαν να... εντάξει, φυσικά θα στεναχωρέθηκε λίγο. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Μαργαρίτα μου, έλα εδώ να πάρεις το αναμνηστικό σου, να σε χαιρετήσουμε και να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας. Την παρατηρήσετε να έχει κάπου έτσι λίγο ανταγωνισμό μέσα της? Μαργαρίτα είναι ανταγωνιστική από την ώρα που γεννήθηκε. Είναι δυναμικός χαρακτήρας, έχει πολλά χαρίσματα και σίγουρα είναι ανταγωνιστική, γιατί πέρα από παιχνίδι ήταν και ένας διαγωνισμός. Μην νιώθω χαμένη, νιώθω το ίδιο εγώ, όσο χαρά να μην νιώθει και η Λίλια. Γιατί φτάσαμε εδώ. Γιατί πήγε στο MasterChef Junior? Ήταν επιθυμία της? Ήταν επιθυμία της και έχει ταλέντο το παιδί αυτό από μικρή. Πόσο χρόνο μαγειρεύει? 5 χρονών, αν θυμάμαι καλά, μαγείρευε κανονικό φαγητό. Δηλαδή έφτιαχνε κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες,
μακαρόνια με κύμα, διάφορα πράγματα. Δεν ποτέ, γιατί δεν γίνεται πολύ λόγο γι' αυτό. Τα μαχαίρια, τα σκέπη, το καμένο λάδι. Υπήρχε πάντα ο φόβο βέβαια. Γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να νόσουν προσεκτικά ένα μεγάλο. Που δεν λέει και κάτι αυτό, γιατί για ένα μεγάλο μπορεί να το πάθει. Αλλά για τα παιδιά είναι πολύ περισσότερο επικίνδυνο. Όμω από ό,τι είδατε δεν δημιουργήθηκε κάποιο θέμα με αυτό. Πώ τα πήγε? Με δυσκόλεψε πολύ η ζαχαρόπαστα. Ναι. Να τη βάλω. Το ντεκόρ δηλαδή. Ναι, με το που την έβαλα πάνω, κατάλαβα τη δυσκολία τη υπόθεση. Ακούστηκε και μια κριτική για του γονεί ότι πολλέ φορέ στα παιδιά εκφράζουν τι προσωπικέ του, βγάζουν τι προσωπικέ φιλοδοξίε και αποθυμένα. Αυτό γίνεται συνήθως. Εγώ δεν το έκανα αυτό. Έχετε εσείς δει κάπου να ξεφεύγει, κάπου να καβαλάει λίγο το καλαμάκι, κάπου να αισθάνεται ότι πλέον είναι star? Από το... Όχι.